Σε κινητοποίηση τέθηκε η πυροσβεστική έπειτα από δύο φωτιές που σημειώθηκαν σε κινήσει οχήματα στον αυτοκινητόδρομο. Μάλιστα, η πυροσβεστική υπηρεσία ανάρτησε σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης το βίντεο που δείχνει καρέ-καρέ την κατάσταση της φωτιάς σε κινήσει όχημα στο αυτοκινητόδρομο Λάρνακας Λευκωσίας παρά την έξοδο για Λίμπια γύρω στις 7 το πρωί. Λόγω της φωτιάς έκλεισε η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας προς Λευκωσία και παρατήθηκε για ώρα αυξημένη τροχιά κίνηση. Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνήθηκαν σε συνεργασία με την αστυνομία και εκ πρώτης όψεως φαίνεται η πυρκαγιά να προκλήθηκε από μηχανική βλάβη. Μιλώντας στην εκπομπή Αλφα Ενημέρωση, ο εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ανδρέας Κετής έδωσε συμβουλές για το τι πρέπει να κάνει ένας πολίτης σε ένα τέτοιο περιστατικό. Διατηρήσουμε τη συγκρεμία μας, να σταθέσουμε το όχημα μας στην αριστερή μεριά του δρόμου και έξω από τη γραμμή οριοθέτησης, ειδικά στους αυτοκινητόδρομους που είναι πολύ επικίνδυνο. Θέτουμε το όχημα μας εκτός λειτουργίας, καλούμε την πυροσβεστική, την αστυνομία και δίδουμε ένα ακριβή θέση και κατεύθυνση την και κατεβαίνουμε με προσοχή από το όχημα μας. Αν υπάρχουν συνεπιβάτες, κατεβαίνουν σίγουρα από την αριστερή πλευρά του οχήματος και κατευθύνονται σε ασφαλή χώρο. Εάν η πυρκαγιά είναι στο αρχικό στάδιο, τότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε έναν πυροσβεστήρα. Και ο πυροσβεστήρας πρέπει να βρίσκεται στον χώρο επιβατών και κοντά στον οδηγό. Το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα στο αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας Λεμεσού, στο ύψος του Κόρνου.